Κύριε Χασαπλαδάκη, είμαστε εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα είναι οι προκριματικές εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Μια ιδιαίτερα πρωτόγνωρη διαδικασία. Πείτε μας πώς πάνε μέχρι στιγμής, υπάρχει προσέλευση ή οι περισσότεροι πιστεύετε θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά? Πρώτα να πούμε καλημέρα στην περιοχή μας, στην Ίσυρο, στην Κο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Αστυπάλαια, στους Λειψούς, στην Πάτμο. Να πούμε καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σήμερα δεν είναι απλά μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Δεν είναι αυτό που λέμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια άλλη εποχή πολιτική. Είναι ένας συμβολισμός έμφασης της δημοκρατίας. Ένας συμβολισμός που σπάει κατεστημένα, κατεστημένες αντιλήψεις ιδιοκτησιακές. Ξέρετε, χρόνια τώρα, όσον αφορά τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, το λόγο τον είχε ο πρόεδρος του κάθε κόμματος και ο πυρήνας του. Έτσι λοιπόν, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, σε όλα τα κόμματα, βλέπαμε τους ίδιους και τους ίδιους υποψηφίους. Σαν να μην υπάρχουν νέοι άνθρωποι, σαν να μην υπάρχουν άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες, γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Αλλά βλέπετε, αυτό ήταν το κατεστημένο σύστημα. Και έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη και ανατρέπει όλο αυτό το δεδομένο. Και λέει, όχι ρε φίλε, δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος. Ξέρεις, ο Στέφανος, εδώ και από την αρχή, θέλει να απευθύνεται στη βάση, στον κόσμο, στο λαό. Και αυτό είναι το πρωτόγνωρο που αφορά τη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, σήμερα είναι μια καινοτομία, μια διαφορετική πολιτική διάσταση που δίνει έμφαση στη δημοκρατία, γιατί ο κόσμος μιλάει. Και έτσι λοιπόν η συγκρότηση του ψηφοδελτίου θα γίνει με βάση την επιλογή των μελών αλλά και των φίλων του κόμματος. Και αυτό είναι υγεία. Έχουμε 5 υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, είναι 5 για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ναι, προφανώς. Έτσι, εντάξει, τους έχουμε ανακοινώσει, τους έχουμε πει, είναι 5 υποψήφιοι. Θα βάλουμε μόνο ένα σταυρό, γιατί ένας μόνο θα αποκριθεί για να μπορεί να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Αυτό όσον αφορά τους συντρόφους και φίλους του κόμματος, οι οποίοι ψηφίζουν διαζώσεις. Ναι. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν ηλεκτρονικά μπορούν να επιλέξουν την περιφέρεια της επιλογής τους και να βάλουν επίσης τους σταυρούς που αντιστοιχούν σε εκείνη την περιφέρεια. Εγώ βέβαια παρακαλώ όλους τους φίλους και μέλη του κόμματος της Δωδεκανήσου να επιλέγουν την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να ψηφίσουν τους δικούς μας υποψηφίους. Να πούμε λίγο τους 5 υποψηφίους. Είναι η κυρία Αγγελετάκη Αλεξάνδρα. Πείτε τους εσείς. Λοιπόν, είναι η κυρία Αγγελετάκη Αλεξάνδρα, ο κύριος Βυρίνης Αθανάσιος, η κυρία Γιάννακα Εκατερίνη, η Μπαρμπούνη Δήμητρα και ο Παπακαλούκας Γιώργος. Mm-hmm. Αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι της επιστήμης, άνθρωποι της δουλειάς, της εργασίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλό βιογραφικό, αλλά αυτό δεν μετράει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Αυτό μετράει. Και οι διαδικασίες τουλάχιστον στο διαζώσιο ολοκληρώνονται στις 8 το βράδυ σήμερα. Ναι, είναι από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Έχουμε κάλπες παντού σε όλα σχεδόν τα νησιά και στα νησιά που δεν έχουμε, ξέρουμε, έχουμε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις ώστε όλοι να ψηφίσουν είτε διαζώσεις είτε ηλεκτρονικά.